Το μικροσκόπιο του Eurogroup τίθεται ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα θα γίνει φύλο και φτερό από την Τρόικα με επίκεντρο το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το Eurogroup ζητά από την Τρόικα να εξετάσει τόσο την διασφάλιση εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την Κύπρο, όσο και τις όποιες πληροφορίες υπάρχουν γύρω από το ξέπλυμα χρήματος, περιλαμβανομένων και αυτών που φέρονται να διαθέτουν υπηρεσίες ξένων κρατών, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Πιέρ Μοσκοβισί, απεκάλυψε ότι το Eurogroup ζητά από την Τρόικα να περιλάβει στο Κυπριακό Μνημόνιο ρήτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ενώ ο Έλληνας ομολογός του, Γιάννης Τουρνάρας, υπογράμμισε ότι η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος λαμβάνει το χαρακτήρα προαπαιτούμενου για την οριστικοποίηση του Κυπριακού Μνημονίου, το οποίο πλέον και επισήμως παραπέμπεται στα τέλη Μαρτίου μετά τις προεδρικές εκλογές. The Cyprus short-term financial needs are covered. On this basis, we consider that targeting agreement on a program after the upcoming presidential elections in Cyprus would best facilitate national ownership. We expect therefore that final agreement on a program could be reached as of March. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, έθεσε ένα αμφιβόλο τη δυνατότητα της Κύπρου να προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για τη συνομολόγηση μνημονίου. Ο κύριος Schäuble υπέδειξε ότι οι κανόνες διάσωσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας προϋποθέτουν ότι πρέπει να υπάρχει κίνδυνος για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης στο σύνολό της, αποφεύγοντας να πει κατά πόσον η περίπτωση της Κύπρου καλύπτεται από την εν λόγω πρόνοια. Θα δούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός αξιωματούχος, αφήνοντας στον αέρα το Κυπριακό Μνημόνιο. Αντίθετα, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώργ Άσμουσεν, προειδοποίησε ότι δυσμενείς εξελίξεις στην Κύπρο θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την πρόοδο που έγινε το 2012 για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Τόνισε μάλιστα ότι η Κύπρος θα μπορούσε να έχει συστημική σημασία για την υπόλοιπη Ευρωζώνη παρά το μέγεθός της και ότι ενδεχόμενες δυσμενείς εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά και την Ελλάδα μέσω των τραπεζικών καναλιών. Αντικείμενο συζητήσεων έγινε και η δήλωση του Wolfgang Schäuble, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα προχωρήσει το Κυπριακό Μνημόνιο, εφόσον ο πρόεδρος της Σόφιας δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις. Κληθεί να τοποθετηθεί επί του προκειμένου, ο Υπουργός Οικονομικών Βάσο Σαλή ανέφερε πως αυτό δεν ευσταθεί και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανειλημμένα βεβαίωσε ότι δέχεται το μνημόνιο όπως έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα και ότι στο μνημόνιο υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια για το τι γίνεται στις ιδιωτικοποιήσεις.